Δρόμοι της Ανάπτυξης, αγαπητοί φίλοι, είναι η εκπομπή που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Σίμωνα Αναστασόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα διμερή επιμελητήρια στη χώρα μας, αν όχι το μεγαλύτερο, είναι μια τελευταία πρωτοβουλία που ανέλαβαν τα 7 διμερή επιμελητήρια να παρουσιάσουν προοπτικές και προτάσεις βεβαίως για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο αιχμής όπου η ελληνική οικονομία πρέπει αφενός μεν να προχωρήσει σε σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές και από την άλλη μεριά θα πρέπει βέβαια να εφαρμόσει κανόνες και όρους οικονομικής ανάπτυξης οι οποίοι επιβάλλονται από τη διεθνή συγκυρία που είναι αυτή του έντονου ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει βαθιά και σε πολύ μεγάλο επίπεδο με νέους πρωταγωνιστές όπως είναι χώρες η Κίνα, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδοκίνα, το Βιετνάμ και άλλες. Και η Ινδία βέβαια. Κύριε Αναστασόπουλε, να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή και θα ήθελα να κάνατε ένα πρώτο σχόλιο ως προς το περιεχόμενο αυτής της έρευνας και αυτών των προτάσεων που τα διμερή επιμελητήρια έχουν προτείνει στην κυβέρνηση. Κύριε Παπανδρόπουλε, σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Αυτό ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία, θεωρώ, των 7 μεγαλύτερων διμερών επιμελητηρίων. Είναι, ξέρετε, η επικυρωποίηση μιας παλιότερης εργασίας, μάλλον δύο παλιότερων εργασιών πριν 1,5 χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Πριν τις εκλογές του 2009 είχε γίνει πρώτη πρόταση με την παρουσία 128, αν θυμάμαι τότε καλά, μεταρρυθμιστικών προτάσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και μια δεύτερη παρουσίαση μετά για τους 10 άξονες για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικό και μιλήσαμε με τη βοήθεια πάλι του ΙΟΒΕΑ και της Boston Consulting για το ποια ήταν η πορεία της χώρας εδώ, ποιες ήταν οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν και πώς αυτές βοήθησαν στη σταθεροποίηση της οικονομίας, αλλά και το τι μέλη γενέστε. Γιατί πράγματι όλα όσα είπατε στον πρόλογο σας ισχύουν. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε ανάπτυξη, να δούμε κάτι να κινείται καταρχήν στην πραγματική οικονομία, πέραν της ευημερίας των αριθμών. Και βεβαίως το μέγα ζητούμενο να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στη χώρα. Από ό,τι κατάλαβα από την παρουσίαση που έκανε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Βέτας, στην εκδήλωση των 7 διμερών επιμελητηρίων, η μεγάλη ανάγκη για τη χώρα είναι η εξωστρέφεια. Όπου όντως εκεί η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή από πλευράς συμμετοχής στις διεθνείς ροές κεφαλαίων, υπηρεσιών και αγαθών είναι στις τελευταίες θέσεις. Στο επίπεδο αυτό τα επιμελητήρια τι πρωτοβουλίες μπορούν να αναλάβουν? Θα ήθελα να το επαναδιατυπώσω σε εξής. Νομίζω το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη της χώρας. Και η ανάπτυξη, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης θα προέλθει στρέφοντας την οικονομία μας προς τις εξαγωγές, από την εξωστρέφεια. Στο προηγούμενο μοντέλο, με το οποίο έτρεχε η ελληνική οικονομία τα χρόνια της ευμάρειας, είχαμε σαφώς μια στροφή των επιχειρήσεων. Μάλλον τα χρόνια του δανεισμού. Να το πούμε λοιπόν του δανεισμού και της ευμάρειας τότε. Της τεχνητής ευμάρειας, αν θέλετε. Είχαμε μια στροφή της οικονομίας προς τα έσω. Με δανεικά, αναλώναμε προϊόντα εντός Ελλάδας. Τα αγοράζαμε μεταξύ μας. Σήμερα υπάρχει ανάγκη λοιπόν να στρέψουμε την οικονομία προς τα έξω. Εκεί η προεργασία δεν είχε γίνει. Αν θέλετε και το πλαίσιο δεν ήταν τέτοιο που να ευνοεί ή να υπάρχει ανάγκη για εξωστρέφεια. Σήμερα όμως προσπάθεια υπάρχει. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο μοχλό από τα διμερή επιμελητήρια με την έννοια ότι είναι οι export experts. Είναι οι οργανισμοί οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τις χώρες τις οποίες εκπροσωπούν ή συνεργάζονται και επομένως θα πρέπει να είναι ο βασικός μοχλός για την εξωστρέφεια της χώρας. Ήδη θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει η μεταρρύθμιση σε αυτό το κομμάτι. Το Υπουργείο Ανάπτυξης αναγνωρίζει το ρόλο των επιμελητηρίων. Το Enterprise Greece, όπως έχει αναδιαμορφωθεί, βλέπει
τη συνεργασία με τα επιμελητήρια ως αναγκαία. Αυτό το Enterprise Greece τι είναι, κύριε? Το Enterprise Greece είναι ο μετασχηματισμός του παλαιού ΟΠΕ και του Investing Greece. Έχουν με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή το οποίο πέρασε πρόσφατα. Είναι δύο δημόσιοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν συγχωνευτεί. Είναι δύο δημόσιοι οργανισμοί παλαιότεροι, οι οποίοι συγχωνεύτηκαν σε ένα, σε μια καινούργια δομή, πιο λειτουργική πιστεύουμε και ελπίζουμε, που έχει σκοπό να προωθήσει και τις εξαγωγές, αλλά να προσελκύσει και επενδύσεις μαζί. Την ίδια δουλειά που κάνουν και τα επιμελητήρια, τα διμερή, προσανατολιζόμενα στη χώρα ενδιαφέροντος του καθενός. Το Enterprise Greece είναι μια μεγαλύτερη ασφαλώς προσπάθεια. Είναι στα πλαίσια τα κυβερνητικά, είναι ο οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά νομίζω ότι βλέπουν πια την ανάγκη συνεργασίας με τους ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι και τα επιμελητήρια μας. Παρακολουθώ το δελτίο που βγάζετε, το περιοδικό μάλλον που βγάζετε, το οποίο είναι και εξαιρετικά αξιόλογο. Βλέπω ότι έχετε μέλη από τις μεγαλύτερες και θα έλεγα σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος των διμερών επιμελητηρίων και ειδικότερα ο ρόλος του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου είναι συμβουλευτικός, είναι να δώσει κίνητρα, είναι να προωθήσει ή να προσελκύσει επενδυτές. Ποιος τελικά είναι, ας το πούμε, ο ρόλος του στο επίπεδο το αναπτυξιακό? Ο ορισμός του ρόλου μας είναι η προώθηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Όσον αφορά εμάς, το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, επομένως, είναι η προώθηση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Αμερικής, Ηνωμένων Πολιτειών. Και ώστε να... Όταν λέτε εμπορικές σχέσεις, εννοείται σε επίπεδο εισαγωγών-εξαγωγών ή και σε επίπεδο επενδύσεων? Αυτό και θα πήγαινα και εγώ. Σε επίπεδο εισαγωγών-εξαγωγών, αν και σήμερα μεγαλύτερη σημασία και νόημα έχει η προσέλκυση επενδύσεων. Από τη μια μεριά, η οργάνωσή μας είναι τέτοια που μπορούμε να βοηθήσουμε Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Αμερική, είναι η μία μας βασική στόχευση. Και η δεύτερη, το να προσελκύσουμε, να αναδείξουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα επενδυτικά και να προσελκύσουμε τους επενδυτές στη χώρα μας. Αν μου επιτρέπετε. Άρα είναι συμβουλευτικός ο ρόλος σας. Συμβουλευτικός σε μεγάλο βαθμό βεβαίως. Αυτό που νομίζω όμως ότι έχει ξεχωρίσει το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο ήταν η διαπίστωση της ανάγκης στην επιχειρηματική ελληνική πραγματικότητα να προωθήσουμε ένα υγιέστερο, ένα καλύτερο επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Και εκεί έχουμε διαμορφωθεί. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε, αν θέλετε, υπερβεί το ρόλο μας σε ένα κλασικό διμερές επιμελητήριο και μέσω των επιτροπών που δημιουργήσαμε κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βελτιώσουμε, να βοηθήσουμε να βελτιωθεί, αν θέλετε, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Αυτές οι επιτροπές που αναφέρατε, κύριε Αναστασόπουλε, σε τι διαιρούνται? Είναι δηλαδή επιτροπές νομικές, επιτροπές τεχνοκρατικές? Επιτροπές τεχνοκρατικές κατά κύριο λόγο, μέσα στα πλαίσια του επιμελητηρίου, αποτελούνται από μέλη μας δηλαδή, αφιλοκερδώς και εθελοντικά. Ασχολούνται όλοι, όπως και όλοι εμείς που είμαστε στα επιμελητήρια. Και έχουμε παράδειγμα χάρη Επιτροπή Τουρισμού, Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Ενέργειας, Επιτροπή Καιροτομίας και πάει λέγοντας. Επιτροπή Γυναικών, μπορώ να σας αναφέρω άλλες 20 επιτροπές που έχει το επιμελητήριο. Με πιο τελευταίες την Επιτροπή Υψηλής Τεχνολογίας και την επιτροπή που είναι αυτή τη στιγμή υποδιαμόρφωση που αφορά θέματα νομικά. Επειδή αναφέρατε την Επιτροπή Τεχνολογίας και θα έρθουμε σε αυτό το θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και ίσως από τα σοβαρότερα. Όταν κάποιος επενδυτής, ας πούμε Αμερικανός, μια επιχείρηση, θέλει να έρθει στην Ελλάδα, σε εσάς απευθύνεται πρωτίστως και του προσφέρεται, ας πούμε, δυνατότητες έρευνας αγοράς, του προσφέρεται δυνατότητες επεξηγήσεων σε ό,τι αφορά το νομικό και θεσμικό περιβάλλον ή και ακόμα το γενικότερο ευρωπαϊκό περιβάλλον? Για το ευρωπαϊκό περιβάλλον δεν μπορώ να πω ότι είναι μια δραστηριότητα την οποία έχουμε και μπορούμε να καλύψουμε ή να ικανοποιήσουμε. Για το ελληνικό περιβάλλον όμως μπορούμε σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, αν ο επίδοξος Αμερικάνος επενδυτής θα απευθυνθεί πρώτα σε εμάς, είναι πολύ πιθανόν να μας γνωρίζει και επομένως να έρθει κατευθείαν εδώ. Αλλιώς μέσω της πρεσβείας, και βεβαίως και από εκεί μπορούν να πάρουν σημαντικές πληροφορίες και το κάνουν σε πολλές περιπτώσεις, η οποία επίσης πρεσβεία πολλές φορές τους παραπέμπει σε εμάς. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα
μέσω των μελών, μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών, να τους προτρέψουμε ή να τους δώσουμε την εικόνα της αγοράς. Το κάνουμε δε πάρα πολύ συχνά σε αποστολές οι οποίες έρχονται εδώ, τις οποίες είτε φιλοξενούμε είτε οργανώνουμε, να τους παρουσιάσουμε την ελληνική πραγματικότητα, το τι πρέπει να προσέξουν, ποια είναι τα σημεία κλειδιά και να τους παρουσιάσουμε κυρίως ευκαιρίες. Αυτές οι υπηρεσίες που προσφέρετε καλύπτουν και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές? Όχι. Δεν το κάνουμε. Εκεί υπάρχει εξειδικευμένος οργανισμός, βεβαίως, που είναι το χρηματιστήριο. Εμείς έχουμε περίπου 1.000 μέλη σήμερα. Και έτσι ο βασικός μας ρόλος είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των μελών μας, που είτε είναι εταιρείες που θέλουν να βγουν προς τα έξω, προς την Αμερική, είτε είναι ελληνικές ή πολυεθνικές αμερικάνικες και ευρωπαϊκές, πρέπει να σας πω, εταιρείες, που έχουν ενδιαφέρον για το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός Ελλάδας. Αυτό ίσως δημιούργησε και την ανάγκη να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις επιτροπές, ώστε να μπορούμε να διευκολύνουμε, αν θέλετε, τη δικιά τους πρόσβαση και σε δημόσιες υπηρεσίες. Θα σας κάνω μια ερώτηση, ίσως θα σας φανεί περίεργη. Σε επίπεδο ομάδας πιέσεως, ποιος είναι ο ρόλος σας? Η έννοια του lobbying, ξέρετε, δεν είναι αναπτυγμένη στην Ελλάδα. Με αυτή την έννοια. Νομίζω ότι μέσω των επιτροπών του και της δουλειάς που έχει κάνει σε τεχνοκρατικό επίπεδο το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, έχει καταφέρει να μπορεί να κάνει παρεμβάσεις οι οποίες εισακούγονται και από τη δημόσια διοίκηση και θέλω να πιστεύω και από τα πολιτικά κόμματα και βεβαίως από τη δημόσια διοίκηση, από την κυβέρνηση. Στο επίπεδο αυτό, επειδή ετέθηκε το ερώτημα στην εκδήλωση που κάνατε προσφάτως με τα άλλα επιμελητήρια, ποιο είναι το περίγραμμα της περίφημης Ευρωαμερικανικής Συμφωνίας? Ναι, το TTIP, όπως έχουμε μάθει να το λέμε, αυτό το σύμφωνο για τη διατλαντική συνεργασία και επενδύσεων και εμπορίου, είναι στη φάση της τρίτης διαπραγμάτευσης, του τρίτου γύρου διαπραγμάτευσης ή του τέταρτου πιθανώς τώρα, αφορά τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που πρόκειται να γίνει ποτέ. Ήδη το εμπόριο είναι τεράστιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργώντας, αν θέλετε, τους δασμούς και άλλα τεχνοκρατικά, γραφειοκρατικά εμπόδια μεταξύ των δύο υπήρων, υπολογίζεται ότι θα προκύψει μια τέτοια ανάπτυξη στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών που θα επηρεάσει και την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, ώστε θα είναι πράγματι η μεγαλύτερη συμφωνία όλων των εποχών. Τα εμπόδια βέβαια είναι πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, και οι διαφορές νοοτροπίας μεταξύ των δύο υπήρων τεράστιες σε πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει όμως, αντιλαμβάνομαι, η διάθεση και από μεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και Αμερικάνικης κυβέρνησης να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Είναι ήδη στον τέταρτο γύρο, όπως λέγαμε. Προβλέπεται ένα μεγάλο μέρος των εμποδίων να διευθετηθούν, τουλάχιστον όσον αφορά το εμπόριο, σε αυτή τη φάση. Και ίσως θα ήταν αισιόδοξο μεν, αλλά υπολογίζω ότι μπορεί μέχρι το τέλος του 2015 να έχουμε καταλήξει σε κάποια καταρχήν συμφωνία. Είναι γεγονός, κύριε Αναστασόπουλο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, εάν θεωρήσουμε τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο εμπόριο, καλύπτουν περίπου αυτή τη στιγμή το 45-48%. Ναι. Δηλαδή είναι οι δύο μεγάλοι εμπορικοί πόλοι, πλην όμως, όπως προκύπτει από τις διεθνείς στατιστικές, το μερίδιο αυτό μειώνεται. Μειώνεται βέβαια προς όφελος άλλων χωρών που και αυτές διεκδικούν μέρος στην παγκόσμια πίτα, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, οι λεγόμενες χώρες BRIC. Στο πλαίσιο αυτό και αν το περιορίσουμε στην Ελλάδα, προβλέπεται μία θεσμική κατοχήρωση ώστε ενδεχομένως διοικητικά εμπόδια που υπάρχουν στην Ελλάδα για την πραγματοποίηση επενδύσεων κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας να αρθούν και να μην έχουμε διαρροή εγκεφάλων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί σας το θέτω αυτό το ερώτημα? Διότι γνωρίζω συγκεκριμένες επιχειρήσεις, startup επιχειρήσεις, νεοφυείς όπως λέμε, οι οποίες προτιμούν να πάνε αμέσως να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι πάρα πολύ εύκολο και να πάρουν άδεια ασκήσεως, αλλά και να βρούνε και από τα risk capital, να βρούνε και πόρους. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε εσείς σαν επιμελητήριο? Να σου πω. Καταρχήν νομίζω ότι θέσατε το θέμα σωστά από την αρχή. Ίσως
ίσως η ανάπτυξη όλων αυτών των τρίτων, ας πούμε, χωρών σήμερα, και των BRIC, αλλά και της, όλη αυτή η ανάπτυξη που έχει και η Κίνα, η Ανατολή, ίσως να ήταν ο λόγος που, που να δημιούργησε την ανάγκη να απελευθερωθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγάλων παλαιών εταίρων. Είναι μια, ξέρετε, πνοή αναζωογονητική για το εμπόριο μεταξύ Αμερικής Ευρώπης, που όχι μόνο θα αναπτύξει τις δικές του οικονομίες, αλλά θα αναπτύξει και τις υπόλοιπες. Ας πούμε ότι είναι και κάποια μορφή άμυνας απέναντι σε μια τρίτη απειλή εδώ. Ίσως και, επίθεσης. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι η καλύτερη άμυνα ενίοτε είναι η επίθεση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπόδια, γιατί και αυτά προσπαθούν να εξελιχθούν. Αλλά όσον αφορά τις εταιρείες τεχνολογίας, υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα σήμερα στην Ελλάδα. Το ένα έχει να κάνει με την τεχνογνωσία και το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να αναπτυχθούν αυτές οι εταιρείες, που είναι τεχνολογικά προηγμένες. Το δεύτερο είναι χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση στην Αμερική. Γιατί χρηματοδότηση στην Αμερική υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα funds διαφόρων τύπων, είτε είναι venture capital, είτε αφορά risk capitals, είναι στην ημερησία διάταξη εκεί. Επομένως, πολύ πιο εύκολα αυτές οι εταιρείες μπορούν να εγκατασταθούν σε ένα περιβάλλον που έχει εμπειρία. Μπορούν να βρουν κεφάλαια για τη λειτουργία τους. Από την άλλη μεριά, πρέπει να σας πω κάτι που είναι εντυπωσιακό και ίσως όχι τόσο πολύ γνωστό. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεχνολογικά προηγμένο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο σήμερα είναι στην πέμπτη θέση της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως, και μια και το λέω αυτό, να σας πω και άλλο ένα στατιστικό το οποίο βρήκα ιδιαίτερα εντυπωσιακό και ανατρέπει ίσως και εντυπώσεις παλές. Η Ελλάδα είναι νούμερο 2 σε εργασιακές ώρες στην Ευρώπη μετά την Αυστρία. Μάλιστα. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας δουλεύει και δουλεύει σκληρά. Είναι αυτός ο οποίος έχει κρατήσει ίσως και ζωντανή την ελληνική οικονομία αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα πέτρινα. Επομένως, ανθρώπινο κεφάλαιο υπάρχει, άνθρωποι με διάθεση να δουλέψουν υπάρχουν εδώ. Το περιβάλλον όμως πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορεί να υποδεχθεί αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να τις χρηματοδοτήσει καταρχήν και να τους παρέχει τα μέσα να αναπτυχθούν. Εκεί θα σας βοηθήσω λίγο στην παρατήρηση που κάνατε, διότι όπως προκύπτει και από έρευνες Ελλήνων καθηγητών, όντως έτσι όπως το λέτε είναι, ο ιδιωτικός τομέας δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, με τη μόνη διαφορά που πρέπει ίσως και το κοινό να την ακούσει, ότι ένας ιδιωτικός υπάλληλος δουλεύει για 6 δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή προσπαθεί ένας ιδιωτικός υπάλληλος να καλύψει, αν θέλετε, ένα φοβερό ανταγωνιστικό κενό και ενδεχομένως και θεσμικό κενό σε σχέση με το δημόσιο. Ναι. Μπαίνουμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που, είναι στιγμή, ένα πολύ που έχει να κάνει πρόβλημα. Με την αλλαγή της νοοτροπίας, αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε και μια τεράστια αλλαγή που απαιτείται στη δημόσια διοίκηση σήμερα. Εκεί πρέπει πράγματι το σκηνικό να αλλάξει τελείως. Γίνεται νομίζω η προσπάθεια και είναι και η μεγάλη έννοια που έχουν οι μεταρρυθμίσεις για τον λόγο που είναι αναγκαίες. Πέραν του περιβάλλοντος, η αλλαγή νοοτροπίας, η αναδογή του τρόπου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης πρέπει να αλλάξει εκβάθρο. Εσείς επάνω στο θέμα αυτό της αλλαγής νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση έχετε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση ή τουλάχιστον στους αρμόδιους παράγοντες που ασχολούνται με τη δημόσια διοίκηση? Πολλές. Εμείς πάντα στα πλαίσια της νοοτροπίας που σας περιέγραψα και πριν, ότι έχουμε διαπιστώσει την ανάγκη να αλλάξει το περιβάλλον στην Ελλάδα, προχωρήσαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά, πέρσι τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, στη δημιουργία ενός Ινστιτούτου, το οποίο είναι στα πλαίσια του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου. Φτιάξαμε ένα Ινστιτούτο, το οποίο απευθύνει σε μεγάλο βαθμό στην δημόσια διακυβέρνηση. Και το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής. Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης, το ονομάζουμε. Έχει ήδη αναλάβει δράση και ρόλο. Εκεί έχουμε συγκεντρώσει όλες τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν από το 2010 και μετά, και σας βεβαιώ ήταν πάρα πολλές και διάσπαρτες. Έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο το να συγκεντρωθούν και να είναι σε μορφή έργου αναφοράς σήμερα. Να μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε θέλει να δει τι μεταρρυθμίσεις έχουν γίνει στον τομέα του, είτε ένα υπουργείο. Φαίνεται το τεράστιο έργο που έχει συντελεστεί τα τελευταία 2 χρόνια από μεταρρυθμιστικής πλευράς. Και στα πλαίσια λοιπόν του Ινστιτούτου έχουμε υποβάλει και προτάσεις για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε προτάσεις για ένα κώδικα διοντολογίας, αν θέλετε, μεταξύ της δημοσίων υπηρεσιών και του πολίτη. Μάλιστα.
Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα θέματα που συζητάμε σήμερα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, είναι αυτά της αναπτύξεως βέβαια και της καταπολέμησης της ανεργίας, με αφορμή μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν τα 7 διμερή επιμελητήρια στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων βέβαια ηγετικό ρόλο παίζει και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, να προτείνουν προς την κυβέρνηση διεξόδους και οδούς για την έξοδο από την κρίση και κυρίως την έξοδο με την παραγωγική της μορφή, η οποία είναι και απαραίτητη πλέον αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και κυρίως την ανεργία των νέων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.